Πυλών και πολιτική επανεκκίνηση, προάνεγγειλε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας από τις Βρυξέλλες το Υπουργικό του Συμβούλιο σε εγρήγορση, με εξασφαλισμένη την δανειακή διευκόλυνση, της παράτασης στην αποπληρωμή και τη μείωση του επιτοκίου. Ο Γιώργος Απανδρέου έδωσε σήμα για βήμα ολοταχώς, προκειμένου να καταρτιστεί το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο οικονομικών μέτρων ύψους 23 δις και να ανοίξει το κεφάλαιο των αποκρατικοποιήσεων που δεν αναμένεται να είναι ανέφελο από πλευράς αντιδράσεων. Η επιτυχία εξαρτάται από τον δικό μας αγώνα, από τις μάχες που δίνουμε καθημερινά στη χώρα μας. Ναι, θα περάσουμε και περνάμε δύσκολα. Αλλά βγαίνουμε, ήδη έχουμε τα πρώτα σημάδια, βγαίνουμε από μια στενοπό. Η πολιτική επανεκκίνηση της κυβέρνησης κατά πολλούς δεν αποκλείει και τις διορθώσεις στο κυβερνητικό σχήμα, αν και εσχάτως αρκετοί εκτιμούν ως ενδεδειγμένο οι όποιες παρεμβάσεις αποφασιστούν να πραγματοποιηθούν αργότερα το καλοκαίρι και αφού θα έχει εκταμιευθεί η πέμπτη δόση από την Τρόικα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει αν πρέπει να γίνει ένας σχηματισμός. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει αμέσως. Όπως και να έχει πάντως, οι υπουργοί γνωρίζουν ότι τα μέτωπα που θα ανοίξουν θα είναι πολλαπλά και οι συνενέσεις ζωτικής σημασίας. Δεν χρειάζονται νέα μέτωπα. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε με συνέπεια ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Η κοινωνία μπορεί να βγάλει τον εαυτό της από την κρίση, η οικονομία μπορεί να βρει τον δρόμο της, αρκεί να πιστέψουμε πως έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Στο μεταξύ, η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία παραμένει έντονη. Η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει χρέος να επικρίνει την πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί την οικονομία σε αδιέξοδο και την κοινωνία σε μαρασμό. Το μνημόνιο δεν βγαίνει και δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τα έσοδα του πρώτου διμήνου που έπεσαν 9% αντί να ανέβουν 8% όπως προβλεπόταν. Η αντιπολίτευση προβλέπει νέα σκληρά μέτρα. Ξεσηκωμός για ριζικές αλλαγές στην εξουσία και στην οικονομία. Ο δανειστής επιβάλλει τους όρους του, μας έδωσαν κάποια ανάσα, αλλά σε πολύ αυστηρό πλαίσιο. ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά επισημαίνουν τους κινδύνους από την σύγκληση των πολιτικών στην εργασία και στην ανταγωνιστικότητα που θα επιβάλλει το σύμφωνο για το ευρώ. Με μόνο μέλημα να σωθούν οι τράπεζες και με όλα τα βάρη στους εργαζόμενους δεν υπάρχει λύση. Η κυβέρνηση, αντί να επέρεται για τη διασφάλιση της μείωσης του επιτοκίου και της επιμήκυνσης αποπληρωμής, οφείλει να κατανοήσει ότι εφ' εξής η Ελλάδα και όλες οι οικονομικά αδύναμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπόκειται σε συνεχή επιτήρηση και ασφικτικούς περιορισμούς. Τα βλέμματα στρέφονται από μεθαύριο στις διεθνείς αγορές. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσδοκούν άμβληση των κερδοσκοπικών πιέσεων, αν και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το θρίλερ με την τύχη της Πορτογαλίας ίσως δεν αφήσει να φανούν εξ αρχής τα όποια θετικά αποτελέσματα. Η Πορτογαλία πήρε τη διαβεβαίωση ότι αν χρειαστεί θα βοηθηθεί, με ένα ποσό που κάποιοι προσδιορίσαν στα 75 έως 80 δισεκατομμύρια. Η αντιπολίτευση στην Πορτογαλία ζητά πρόωρες εκλογές στις 29 Μαΐου. Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής